Τώρα στη Πάμε στο Στέφανο Γεωργακόπουλο για να δούμε τι λέει και, ε, και ο γερμανικό τύπο για την τραπεζική κρίση εδώ στη χώρα μα ή, όπω λέει η κυβέρνηση Στέφανε, δεν είναι κρίση και δεν πρέπει να ανησυχούμε. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Βόνη. Α δούμε μερικού ενδεικτικού τίτλου των γερμανικών εφημερίδων. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung γράφει Αναταράξει στην Ελλάδα υποσυζήτηση μια bad bank. Η Handelsblatt, η ελληνική κυβέρνηση, σχεδιάζει τη στήριξη των τραπεζών μετά την κατάρρευση των μετοχών. Και η εφημερίδα Die Welt γράφει στον τίτλο τη Ανησυχία προκαλεί στου επενδυτέ η πορεία των ελληνικών τραπεζών. Στο άρθρο τη, η Đιβέλ σημειώνει ότι μετά την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών πάνω από 20%, η κυβέρνηση Τσίπρα εξετάζει τώρα από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ένα σχέδιο δράση για να ανακουφίσει τι ελληνικέ τράπεζε από τα κόκκινα δάνεια, χρησιμοποιώντα ενδεχομένω χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung κάνει λόγο για μια λεγόμενη Bad Bank. Ε, για αυτό τον σκοπό θα ναι. μπορούσε να αξιοποιηθεί ω εγγύηση μέρο του μαξιλαριού ρευστότητα των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο είχε συμφωνήσει το καλοκαίρι το Eurogroup. Στι Βρυξέλλες έχει διαψευθεί, ωστόσο, μια συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα στα σχέδια αυτά, επισημαίνει η εφημερίδα τη Φραγκφούρτη. Και να αναφερθούμε και ναι. στην Handelsblatt, mm -hmm. η οποία σημειώνει ότι ακόμα και αν η κυβέρνηση επιρρύπτει τώρα την ευθύνη σε κερδοσκόπου, οι αναταράξει στο χρηματιστήριο είναι εξαιρετικά ανησυχητικέ. Πολιτικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Η απώλεια εμπιστοσύνη προ τι τράπεζε τρομάζει του ξένου επενδυτέ που χρειάζεται η χώρα προκειμένου η οικονομία να διασφαλίσει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο και το αξιόχρεο τη χώρα πλήττεται από αυτή την εξέλιξη, σημειώνει η οικονομική εφημερίδα του Ντούσελτοφ Handelsblatt. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Καλημέρα ευχαριστούμε. από την πάρα, Αθήνα. πάρα πολύ